Λίγο πριν συνομιλήσουμε, να τον καλησπερίσουμε βεβαίως και εδώ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείων Ανίνων, τον κύριο Φλούδα, να κάνουμε μια συζήτηση, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε εδώ στο καλεσμά μας, να γυρίσω λίγο την επαστροφή μου και να του πω και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Φλούδα, τι κάνατε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές σας. Εύχομαι να είναι η αρχή της λήξης της πανδημίας, διότι υγειονομικοί υπάλληλοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα βρισκόμαστε σε μια εντατικοποίηση της δουλειάς μας και σε μια διαφορετική ροή πραγμάτων σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως. Και νομίζω ότι έχετε στερηθεί και τις άδειές σας το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι δουλεύετε κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί δεν υπάρχει ωράριο στη δουλειά σας και νομίζω ότι και η κοινωνία το σέβεται αυτό και είμαστε όλοι έτσι υπόχρεοι στην πλάτη που έχετε βάλει να στηρίξετε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις δύσκολες εποχές, Πρόεδρε. Οι υγειονομικοί υπάλληλοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα συμπεριφέρθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Αντιμετωπίσαν μια πρωτόγνωρη κατάσταση και σαφώς η ανταπόδοση και το χειροκρότημα των πολιτών είναι μια ανταμοιβή για μας. Προφανώς δεν μένουμε ικανοποιημένοι με αυτό το χειροκρότημα. Περιμέναμε πολλά περισσότερα από την πολιτεία να ανταποδώσει στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Ευελπιστούμε ότι θα εισακουστούμε και στο τέλος θέματα και ζητήματα και θεσμικά μας αλλά και ουσιαστικά για τη λειτουργία των νοσοκομείων θα δώσουν λύσεις και απαντήσεις η πολιτική ηγεσία, οι οποίες λύσεις δεν θα είναι μόνο για το καλό των εργαζομένων, θα είναι για το κοινωνικό σύνολο, θα είναι για το σύστημα υγείας, για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο όπως φάνηκε ήταν αυτό που κράτησε όρθιο το σύστημα υγείας συνολικά στη χώρα. Και θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε στο καλύτερο βαθμό στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Φλούδα, δεν ξέρω να μείνω λίγο σε αυτό. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Αν θέλετε, μπορώ να πω και σε κάποιες λεπτομέρειες. Θα το κάνουμε. Απλά θέλω λίγο να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει κατανοήσει το γεγονός της υπεροχής του δημόσιου χαρακτήρα των νοσοκομείων, όπως φάνηκε στην κρίση? Αντιλαμβάνομαι ότι πρεσβεύει μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Πολλές φορές και αντίστοιχοι σύλλογοι εργαζομένων στην περιοχή επικρίνουν επιλογές της και μια στόχευση ιδιωτικών υπηρεσιών. Από την άλλη όμως δεν έχει γίνει κατανοητό στον πολιτικό κόσμο, στην κοινωνία νομίζω πως ναι, πως ο δημόσιος χαρακτήρας είναι αυτός που μπορεί να εξασφαλίσει αυτά τα νοσοκομεία που θέλουμε. Εγώ δεν θα αναφερθώ στην κυβέρνηση, εγώ θα αναφερθώ στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Γιατί το όλο πολιτικό σύστημα τώρα αντιλήφθηκε το σημαντικό ρόλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι υγειονομικοί υπάλληλοι είναι κακά αμοιβόμενοι. Πιθανόν κάποιοι και πρώην και νυν πρωθυπουργοί δεν το γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν τις αμοιβές μας. Είχα την ευκαιρία να έχω τέτοιες συναντήσεις και εξεπλάγινε όταν ακούσαν ότι η νυχτερινή αμοιβή των εργαζομένων είναι στα 8 ευρώ. Δεν μας δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να συζητήσουμε επί της ουσίας και τώρα μπαίνουμε στην ουσία για τα βαρέα και ανθυγινά που είναι ένα σημαντικό ζήτημα για εμάς τους εργαζόμενους και κυρίως αυτό που φωνάζαμε όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα και δεν εισακουστήκαμε και μέρος του προβλήματος ήταν η έλλειψη του προσωπικού, του ανθρώπινου δυναμικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού και συνολικά διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία των νοσοκομείων, φάνηκε αυτό το διάστημα και καλύφθηκε με προσωπικό το οποίο είναι με συμβάσεις επικουρικό, ΟΑΕΔ, με τρίμηνες συμβάσεις, με συμβάσεις οι οποίες είναι ουσιαστικά για κάλυψη αναγκών. Δεν είναι αναγκών όμως πρόχειρων, μεμονωμένων αναγκών. Θεωρώ είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες οι οποίες καλύπτουν αυτοί οι υπάλληλοι μέσα στα νοσοκομεία. Αντιλαμβάνεστε ότι το μεγάλο ζήτημα για μας είναι η στελέχωση και η στελέχωση έχει να κάνει με μεγάλο αριθμό συμβασιούχων που έχουν όλα τα νοσοκομεία. Να σας αναφέρω τον αριθμό των συμβασιούχων που υπηρετούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπηρετούν αυτή τη στιγμή 550 περίπου εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας σε σύνολο 2.500 εργαζομένων. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Αντιλαμβάνεστε τι κενά θα δημιουργηθούν εάν
υπήρχε αυτή τη στιγμή μια επιλογή να αποχωρήσουν αυτοί οι συνάδελφοι. Κανένας δεν μας περισσεύει αυτή τη στιγμή. Είναι αναγκαίο το σύνολο του προσωπικού και πρέπει στο σύνολό του η πολιτική ηγεσία, κάτι που δεν έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, να αντιληφθεί ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που πρέπει να χειριστεί το ζήτημα και να γίνουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου και να παραμείνουν στο σύστημα υγείας. Αυτή είναι η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα και έτσι δεν μπορεί να το δει καμία κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει αλληλουχία, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, πρέπει να δούνε και να παρακάμψουν προβλήματα που προκύπτουν από το σύνταγμα, από το σύνταγμά μας, που ξέρετε ότι δεν μπορούν να γίνει αυτό. Πρέπει στο σύνολό τους το πολιτικό σύστημα να λύσει τη στελέχωση των νοσοκομείων. Χρειαζόμαστε και άλλους δημοσίους υπαλλήλους σε άλλες ειδικότητες, αλλά το σύστημα υγείας χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να σταθεί όρθιο. Σωστά. Όσο και καλός να είναι ο εξοπλισμός, ό,τι και να υπάρχει. Συζητήσαμε την ευκαιρία και το πρωί να συζητήσουμε. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό. Που μένει παγω... Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Απλά θέλω λίγο, κύριε Φλούδα, πάνω σε αυτό να βάλω μια παρένθεση και να μπούμε και να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις με αφορμή, για παράδειγμα, κάποια δημοσιεύματα που είδαμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς έχουμε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το οποίο παλεύει να στελεχωθεί. Μάλιστα, πριν λίγο ήρθε ένα δελτίο τύπου από τον βουλευτή, τον κύριο Καβαδά, ο οποίος προσπαθεί. Παθολόγος και ορειλά προσλήφθηκαν στο νοσοκομείο Λευκάδας και αναμένεται ο διορισμός 4 ακόμη γιατρών. Από την άλλη, όμως, γνωρίζουμε ότι πολλοί γιατροί δεν έρχονται εδώ, παρόλο που βγαίνουν θέσεις, προκυρίζονται θέσεις, δεν έρχονται στη Λευκάδα. Παρόλο που δίνονται κίνητρα. Και αυτή τη στιγμή, μέσω εντέλεσθε, καλύπτονται κάποιες ειδικότητες από τα Γιάννενα, για παράδειγμα. Και υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα στο Epirus Post που έκανε λόγο ότι μέχρι πόσο θα ανέχεται και η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί εδώ ηθήνοντες το γεγονός ότι τα νοσοκομεία της Ηπείρου στηρίζουν ένα άλλο νοσοκομείο. Και ο τρόπος ίσως που είναι γραμμένο, είναι μια άποψη δημοσιογραφική, δίνει την εντύπωση ότι ουσιαστικά αποδυναμώνεται ένα άλλο νοσοκομείο για να ενισχυθεί το νοσοκομείο της Λευκάδας. Και θα ήθελα λίγο σε αυτό το πλαίσιο να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει και να πάμε και σε αυτή την ουσία που λέγαμε και το πρωί, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι εξαγγέλλονται τα υπερσύγχρονα νοσοκομεία, εξαγγέλλεται η αγορά υπερσύγχρονων μηχανημάτων, τα οποία όμως δεν λειτουργούν ποτέ, γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό να τα λειτουργήσει. Να σας πω. Σε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες είναι πολύ ιδιαίτερες ειδικότητες, αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες, νεφρολογία, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με την κρίση πάρα πολλοί γιατροί αποχωρήσαν και φύγαν στο εξωτερικό. Υπάρχει μια ένδυα σε αυτές τις ειδικότητες και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί μέσα στην κρίση. Ξέρετε πολύ καλά, επίσης, μέσα στην πανδημία κάποιοι αποχωρήσαν και βρέθηκαν σε χώρες της Ευρώπης για να υπηρετήσουν εκεί συστήματα υγείας. Εδώ γαμηθήκαν, εδώ εκπαιδεύτηκαν, εδώ τους έδωσε η πολιτεία όλα τα απαραίτητα εφόδια για να υπηρετήσουν το σύστημα υγείας στο δικό μας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τους κρατήσουμε και τώρα συζητάμε για κάποιες ειδικότητες οι οποίες υπάρχει πρόβλημα και προφανώς δημιουργούνται δύο ζητήματα. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το νοσοκομείο που μετακινούνται κάποιοι γιατροί για να πάνε σε άλλο νοσοκομείο, και το δεύτερο είναι κοινωνικό το ζήτημα. Κάποιος διορίστηκε σε ένα νοσοκομείο και θέλει να υπηρετήσει σε αυτό το νοσοκομείο, δεν μπορεί να μετακινείται ανάλογα με τις συνθήκες και με τις ανάγκες του εκάστοτε νοσοκομείου. Και αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς το καταδικάζουμε. Δεν μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να είμαστε ευχαριστημένοι όταν μετακινούνται είτε προσωπικό είτε γιατροί, χωρίς την συνένεσή τους και βρίσκονται σε άλλο νοσοκομείο. Όμως, ξέρετε πολύ καλά, σας είπα και πριν, ότι η αναισθησιολογία ιδιαίτερα είναι σε πάρα πολλά νοσοκομεία αποδυναμωμένη στην ευρύτερη περιοχή και εκεί υπήρξαν οι μεγαλύτερες ανάγκες. Ξέρω ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κάλυψε και εφημερίες και στην νεφρολογία. Ζητήθηκαν να καλυφθούν εφημερίες και για ορθοπαιδικό. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πέρα από ότι καλύπτει την γκάμα όλων των ειδικοτήτων, πολύ εξειδικευμένες ειδικότητες, είχε και αυτό το ρόλο όλο αυτό το χρονικό διάστημα και θεωρώ ότι, πώς να το πω, άξιζε τον κόπο σε κάποιες περιπτώσεις να δώσουμε κάτι παραπάνω. Αρκεί αυτό να μην είναι κανόνας. Ναι. Και να μην εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι
θα καλυφθούν κάποιες εφημερίες από όμορα νοσοκομεία ή νοσοκομεία που δεν είναι όμορο, τα 200 χιλιόμετρα περίπου. Σωστά. 150 χιλιόμετρα από τα Γιάννενα δεν είναι όμορο νοσοκομείο. Όμορο νοσοκομείο της Λευκάδας με την Πρέβεζα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ζητήματα και προβλήματα που ξέρετε και πολύ καλά και η ΕΝΗ Υπήρου τα έχει καταδικάσει και εμείς, σαν Σύλλογος Εργαζομένων, θεωρούμε ότι πρέπει να στελεχωθούν τα νοσοκομεία και πρέπει να, ο καθένας να υπηρετεί και να καλύπτει τις ανάγκες του νοσοκομείου του. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς σαν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σταθήκαμε όρθιοι και καλύψαμε όχι μόνο την περιοχή της Υπήρου και τα Ιόνια νησιά, Ετωλοκαρδανία, Δυτική Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή στις μονάδες ΜΑΦ υπηρετούν άνθρωποι οι οποίοι δώσαν πάνω στο καθήκον ό,τι είχαν και δεν είχαν και δεν έχουν να κάνουν με ασθενείς της περιοχής της Υπήρου, έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή, η Τολοκαρανία και όχι μόνο. Μάλιστα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΕΚΕΠΗ ανάλογα με τις κενές κλίνες, ειδικά στις μονάδες, κατανέμει τα περιστατικά. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα περιστατικό από το νοσοκομείο από την Πάτρα που υπήρχε ένα ατύχημα. Ευτυχώς εξελίσσεται θετικά η περίπτωση του συγκεκριμένου περιστατικού και βρίσκεται στη μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, σε απλή μονάδα. Άρα λοιπόν καλύπτεται και άλλες περιοχές και όχι μόνο δηλαδή εμείς εδώ 420.000 ασθενείς ετησίως προσέρχονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ένας αριθμός, ένα βήμα λίγο πιο κάτω από τον Ευαγγελισμό, το δεύτερο νοσοκομείο σε επισκεψιμότητα κάθε χρόνο, το νοσοκομείο με τις 830 κλίνες που θεωρώ ότι είναι η ναυαρχίδα της ευρύτερης περιοχής και τουλάχιστον εγώ που εκπροσωπώ τους εργαζόμενους αισθάνομαι υπερήφανος που στάθηκε όρθιο και πραγματικά μέσα στην πανδημία κάναμε πράγματα τα οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Το γεγονός ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχουμε 115 κλίνες με αρνητική πίεση, οι υποδομές όλες στα ΤΕΠ, το γεγονός ότι αυτό το νοσοκομείο έκανε άλματα μέσα στην κρίση και μέσα στην πανδημία και εξελίσσεται συνεχώς, θα έχουμε PET scan μέσα στο επόμενο εξάμηνο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά βήματα για το σύστημα υγείας. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τα προβλήματα, πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά βήματα και θεωρώ ότι μέσα από τα προβλήματα θα δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο. Το θέμα είναι ότι και το μεγάλο πρόβλημα είναι η πίεση του προσωπικού και το γεγονός ότι το προσωπικό πλέον είναι πάρα πολύ πιεσμένο με λυπείς άδειες, με ρεπό οφειλόμενα και με άλλα προβλήματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και το γεγονός ότι οι συνάδελφοι που αποχωρήσαν με αναστολή εργασίας γιατί δεν εμβολιάστηκαν, είναι η ώρα να επιστρέψουν με ό,τι επιβάλλει η πανδημία, με τα τεστ και ό,τι επιβάλλει η πανδημία, γιατί πλέον η πανδημία έχει αγγίξει όλους μας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι, Πρόεδρε, ότι αυτή η πρακτική του εντέλεσθε είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει και δυστυχώς οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν θέσεις γιατρών να στελεχωθούν. Και τώρα θέλω να πάμε στη δεύτερη φάση της συζήτησης. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί. Γίνονται προκηρύξεις σε κάποιες ειδικότητες, σε κάποια νοσοκομεία και είναι άγονες συνεχώς οι θέσεις αυτές. Άγονες σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα συνολικό της πολιτείας ευρύτερα και δεν είναι πρόβλημα μιας ή δύο περιοχών οι οποίες αντιλαμβάνεστε προφανώς κάποιος γιατρός είτε είναι ανεσιολόγος, είναι επεμβατικός ακτινολόγος, έχει μια πολύ εξειδικευμένη ειδικότητα, θα προτιμήσει να πάει στο μεγάλο νοσοκομείο. Για να σας δώσω, καταλάβετε, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μέσα στην πανδημία διορίστηκαν 6 ανεσιολόγοι. Βρέθηκαν και καλύφθηκαν άμεσα οι θέσεις. Μάλιστα. Για να σας φέρω το παράδειγμα. Κατάλαβα. Σε σχέση με τους αναισθησιολόγους. Μάλιστα. Αλλά να ξέρετε ότι καλύψαμε ανάγκες 3-4 κλινικών ΜΕΛ, 110 κλίνες, καλύψαμε ανάγκες 2 ΜΑΦ και ανάγκες χειρουργείων που δεν είχαμε μείωση περιστατικών, ανάγκες της ΜΕΘ και όλες τις ανάγκες του ΤΕΠ και ευρύτερα το νοσοκομείο, οι συγκεκριμένες ειδικότητες. Mm-hmm. Είναι άξιοι αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες.
Και βεβαίως, πολλές φορές ένα πάγιο αίτημά σας έχει να κάνει με το θέμα των συμβασιούχων, έτσι δεν είναι, κύριε Φλούδα, με το γεγονός ότι. Το προανέφερα και η μοναδική λύση η οποία θεωρώ ότι πρέπει πλέον να γίνει αντιληπτό από το σύνολο του πολιτικού συστήματος είναι να μετατραπούν οι σχέσεις εργασίας που έχουν αυτή τη στιγμή, όποια μορφή σχέσεις εργασίας και να έχουν, σε ορίστου χρόνου, να υπάρχει πολιτική συνεννόηση στο Κοινοβούλιο, γιατί δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να τους κάνει αορίστου χρόνου με μια τροπολογία στη Βουλή. Ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν τα κολλήματα του συντάγματος. Μόνο με συνένεση στο σύνολο του πολιτικού συστήματος βρίσκεται λύση. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, διαφορετική είναι η θέση των κομμάτων όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση, διαφορετική όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Σωστά. Η κριτική πρέπει να είναι γόνιμη, παραγωγική, και πρέπει, το εθνικό σύστημα δεν χωράει αντιπαλότητες. Συνεννόηση και μόνο συνεννόηση για να έχουμε ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας. Υγειονομικός χάρτης που πρέπει να καλύπτει ανάγκες της ευρύτερης περιοχής και τουλάχιστον αίτημα εδώ της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου είναι αυτονομία υγειονομικής περιφέρειας. Μάλιστα. Που θα λύσει πάρα πολλά ζητήματα με έδρα τα Γιάννενα. Δεν ξέρω, θα έχει τα Ιόνια νησιά, θα έχει τι άλλο μπορεί να έχει και να συμπεριλαμβάνει αυτή η υγειονομική περιφέρεια. Πιθανόν και τη δική Μακεδονία, θεωρώ ότι είναι ένα αίτημα που έχει πλέον οριμάσει και όλο το πολιτικό σύστημα το θέλει και πιστεύω είμαστε στα πρόθυρα να υλοποιηθεί ένα τόσο ισχυρό αίτημά μας. Κύριε Φλούδα, θέλω λίγο τώρα να... Ξέρετε, πολλές φορές το γεγονός ότι κάποια υπερσύγχρονα νοσοκομεία γίνονται στον τόπο μας είναι θετικό. Η Λευκάδα έχει ένα παλιό νοσοκομείο, έφτιαξε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να το στελεχώσει. Θέλω λίγο να... Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και σε άλλους νομούς. Πολλές φορές βεβαίως, δεν ξέρω αν θα έπρεπε κάποια νοσοκομεία να έχουν καλύτερο σχεδιασμό, ίσως πιο περιφερειακό, γιατί το γεγονός ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο στη Λευκάδα υπερσύγχρονο, αλλά καλύπτει και ανάγκες και της Πρέβεζας και της άλλης περιοχής και των άλλων περιοχών, σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι και κατάλληλα στελεχωμένο. Μου λέγατε λοιπόν το πρωί και για νοσοκομεία και στην Θεσπρωτεία όπου έχουν υπερσύγχρονα μηχανήματα τα οποία τα πληρώνουν. Από την άλλη, όμως, δεν υπάρχει ειδικότητα που μπορεί να έρθει σε ένα νοσοκομείο μικρό. Να ρωτήσω λοιπόν για ποιο λόγο ένας γιατρός να μην έρθει σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο όπως είναι της Λευκάδας και να μην θελήσει να πάρει μια θέση μόνιμη στη Λευκάδα, για παράδειγμα, ή στη Θεσπρωτεία, με αποτέλεσμα να παραμένει εξοπλισμός ακριβώς αναξιοποίητος. Σας ανέφερα το πρωί το νοσοκομείο των Φιλιατών, που ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα, ο μαγνητικός τομογράφος, είναι μία αξιοποιήσιμο σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι η λογική, ας το πάρουμε και θα δούμε, πρέπει να σταματήσει. Μάλιστα. Πρέπει να δούμε πρώτα και μετά να πάρουμε. Να ελέγξουμε τις δυνατότητές μας, πώς μπορούμε να τα αποκριθούμε. Χωρίς γιατρούς δεν μπορούμε και χωρίς γνώση του αντικειμένου των γιατρών, δεν μπορούμε να καλύψουμε ανάγκες. Όταν υπήρχε ένας γιατρός πριν από 4 χρόνια περίπου που έγινε η μελέτη για να προμηθευτεί αυτό το μηχάνημα, βρέθηκε αυτό το μηχάνημα στο νοσοκομείο Φιλιατών και τώρα θα χρειαστεί τη συνδρομή άλλου νοσοκομείου Όμουρου της περιοχής μας, να πηγαίνει ένας ακτινολόγος μία φορά την εβδομάδα να κάνει πόσες εξετάσεις. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα κοστολόγια 150.000 που χρειάζεται ένας μαγνητικός τομογράφος να συντηρηθεί, να καλύπτεται 48 μέρες το χρόνο από ένα γιατρό, θεωρώ ότι είναι πολύ άκερο. Να κάνει 100-150 εξετάσεις, να στοιχίζει ένα χιλιάρικο η κάθε εξέταση. Συν το προσωπικό που θα χρειάζεται νοσηλευτικό, παραϊατρικό, τεχνολόγους και άλλο προσωπικό, διοικητικό προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες μιας τέτοιας λειτουργίας. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι ο ρόλος των κάθε νοσοκομείων πρέπει να είναι ξεχωριστός. Τι δυνατότητες έχουμε? Δεν μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο μικρό ένας ακτινολόγος επεμβατικός. Πρέπει να έχει αντικείμενο. Αυτή η δουλειά πρέπει, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι εξειδικευμένες ειδικότητες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενδοκρινολογική, ρευματολογική, ονκολογική, κλινική. Δεν μπορεί το κάθε νοσοκομείο να υποστηρίξει όλες τις λειτουργίες. Αυτό πρέπει η πολιτεία να κοιτάξει, να δει
μέχρι πού μπορεί να φτάσει το κάθε νοσοκομείο και όχι να προμηθεύει και να ανοίγει λειτουργίες, οποίες μένουν μη αξιοποιήσιμες και δημιουργούν κοινωνική αναταραχή. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, όταν κάποια νοσοκομεία τα ίδια δεν μπορούν να καλύψουν ανάγκες εξωτερικών ασθενών, να στέλνουν γιατρούς για να καλύψουν ανάγκες άλλου νοσοκομείου. Mm-hmm. Δεν θέλω να κατονομάσω. Έχετε δίκιο. Θέλω να προβληματίσω με αυτά που λέω και είμαι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου να δώσω λεπτομέρειες. Ο ρόλος μου δεν είναι να δημιουργώ πανικό, ο ρόλος μου είναι να αναδεικνύω και να συμμετέχω στην επίλυση ζητημάτων με το ρόλο που έχει ένας συνδικαλιστής και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων. Απλά τώρα εδώ σε αυτό το εύλογο ερώτημα, γιατί τώρα επιμένω λίγο, είναι θεωρητική συζήτηση στα πλαίσια του σχεδιασμού. Θα μου πείτε τώρα κάποιος, υποθέτω ότι η Λευκάδα όμως... Δεν μπήκα στη διαδικασία να μιλήσω για το νοσοκομείο της Λευκάδας, γιατί το έχω επισκεφτεί, σαν γενικό σύμβολο της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Είμαι τα τελευταία 15 χρόνια γενικό σύμβολο στην Ομοσπονδία. Μάλιστα. Είμαι από τους αρχαιότερους στην Ομοσπονδία και γνωρίζω σπιθαμή προς σπιθαμή τα 150 νοσοκομεία ανά την Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι το νοσοκομείο της Λευκάδας αυτή τη στιγμή έχει όλες τις δυνατότητες, εφόσον υποστηριχτεί από την τοπική κοινωνία και βρεθούν οι γιατροί, γιατί πρέπει και να κουνήσουν όλοι το δαχτυλό τους, να βρεθούν κάποιοι γιατροί, να στελεχώσουν το νοσοκομείο και να παραμείνει το προσωπικό, το επικουρικό, που σας είπα και το πρωί ότι είναι αρκετό το προσωπικό που έχει στελεχώσει το νοσοκομείο της Λευκάδας, για να λειτουργήσει σε ένα επίπεδο αξιοπρεπές το χειμώνα, σε ένα επίπεδο πολύ πιο σημαντικό το καλοκαίρι, που αυξάνεται ο πληθυσμός, υπερδιπλασιάζεται ο πληθυσμός. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αντιληφθούν οι πάντες ότι ο ρόλος του κάθε νοσοκομείου είναι διαφορετικός. Άλλο το κέντρο υγείας, άλλο ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, άλλο ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Μάλιστα, γιατί τώρα για παράδειγμα η Λευκάδα έχει υπερσύγχρονο νοσοκομείο και στην Πρέβεζα κάνουν λόγο για ανάγκη νέου νοσοκομείου. Και από την άλλη, υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υπάρχει ένα νοσοκομείο περιφερειακό που να καλύπτει την ευρύτερη περιοχή. Αυτά βεβαίως όλα έχουν να κάνουν. Αυτό πέταξε πριν μία δεκαετία. Όταν υπήρχε ο τότε σχεδιασμός και δεν. Και είχε βρεθεί ο κατάλληλος χώρος στην περιοχή του Ακτίου για να γίνει αυτό το νοσοκομείο. Υπήρχε η συνεννόηση από τις δύο τοπικές κοινωνίες. Εντάξει, κάθε τοπική τώρα, κοινωνία κύριε... ήθελε ένα νοσοκομείο. Έτσι είναι, κύριε. Αυτό είναι. Η κάθε τοπική κοινωνία και νομίζω ότι και ο κάθε βουλευτής τότε ήθελε να πει στο εκλογικό του ακροατήριο ότι κοιτάξτε να δείτε, σας φτιάχνω καινούργιο νοσοκομείο. Βεβαίως τα ψηλά γράμματα τα πολύ καλά ότι ο νομός Ηλίας έχει τρία νοσοκομεία. Δεν λειτουργεί ούτε το ένα. Τρία νοσοκομεία και δεν λειτουργεί ούτε το ένα. Μάλιστα. Πύργος Κρέστινα Μαλλιά. Μάλιστα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνουν μισές εφημερίδες το ένα νοσοκομείο σε μία ειδικότητα. Μπορεί να εφημερεύει η χειρουργική στην Αμαλιάδα, η παθολογική στο νοσοκομείο του Πύργου. Μπορεί να γίνει ιατρική έτσι. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται ιατρική. Με έναν διαφορετικό βεβαίως σχεδιασμό όμως θα μπορούσε να υπάρχει ένα που να λειτουργεί άψογα, χωρίς να σημαίνει, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν λέμε ότι δεν οι είναι... Οι ανάγκες δεν θα τις καθορίσουμε σε μια συνέντευξη. Τις ανάγκες θα τις καθορίσουμε όταν έχουμε τον υγειονομικό χάρτη και τις ανάγκες και τη στοιχεία. Επίσης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή υπάρχουν στοιχεία, αξιοποιήσιμα στοιχεία από την πληροφορική, από το ίδιο το νοσοκομείο και γνωρίζουμε επισκεψιμότητα σε κάθε ειδικότητα. Όλα τα νοσοκομεία πρέπει να έχουν αυτή τη λογική, να έχουν τα στοιχεία τους. Ξέρουμε τι εξετάσεις γίνονται, ξέρουμε τα ΤΕΠ, τι επισκεπτισμότητα έχει, τα εξωτερικά ιατρία. Ξέρουμε τα πάντα. Άρα μπορούμε να δώσουμε τα στοιχεία μας και να αξιοποιηθεί αυτό και προς όφελος της ευρύτερης περιοχής. Δεν μπορεί να είναι π.χ. 5 ορθοπαιδικές μέσα σε απόσταση 60 χιλιόμετρων. Δεν έχουμε κοινοδρομικά κέντρα που γίνονται κατάγματα ανά 10 λεπτά. Σωστά. Νομίζω ότι μας φωτίσατε. Πρέπει να αντιληφθούμε τι θέλουμε ακριβώς. Σωστά. Έπρεπε ένα παράδειγμα. Για να λειτουργούν όλα όπως πρέπει. Ναι. Παθολόγος όμως, χειρουργός, ιατρός πρέπει να υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο. Σωστά. Αυτό είναι κανόνας. Ακτινολόγος, μικροβιολόγος, κάποιες ειδικότητες οι οποίες είναι ειδικότητες αιχμής, πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία.
Δεν μπορεί να τα νοσοκομεία να δανείζονται ορθοπαιδικό από άλλο νοσοκομείο. Αυτό πρέπει να γίνει. Ένας ορθοπαιδικός πρέπει να υπάρχει στα πλαίσια της χειρουργικής, στα πλαίσια της ευρύτερης του κοινωνικού τομέα. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Να ζητάμε βοήθεια σε ορθοπαιδικό, στείλτε μου 3 εφημερίες, στείλτε μου 1 ή 2 εφημερίες. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν οι πάντες. Μάλιστα. Κύριε Φλούδα, νομίζω ότι μας βοηθήσατε έτσι πολύ να, και με την εμπειρία σας και με τις γνώσεις σας να κατανοήσουμε διάφορα πράγματα. Συζητώντας για την υγεία, συζητώντας για την υγεία, θεωρώ ότι ο χρόνος μιας εκπομπής είναι περιορισμένος, αλλά θεωρώ ότι οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπηρετούμε με πολύ ευσυνειδησία αυτό το σύστημα και γίναμε ακόμη πιο σοφοί και εμείς οι παλιοί στο σύστημα υγείας και γνωρίσαμε πράγματα που δεν ξέραμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και προβλήματα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και προβλήματα, αλλά το μέγιστο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η στελέχωση και εκεί πρέπει η πολιτεία να δώσει ό,τι απαιτείται για να παραμείνει το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί και να βρεθεί ο τρόπος να επαναπαρατηθούν οι γιατροί και να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να δοθούν και πιο αυξημένη μισθή και κίνητρα, να επιστρέψει αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, για να μην συζητάμε για έλλειψη ανεσιολόγου στο νοσοκομείο της Λευκάδας ή για έλλειψη κάποιες ακτινολόγου εξειδικευμένων στο νοσοκομείο των Φυλιατών. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι, δεν πρέπει να είναι στη σφαίρα της φαντασίας, πρέπει να μπουν στην ουσία και τώρα όσο θα χαλαρώνει η πανδημία πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση και να προχωρήσουν ριζοσπαστικές αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα. Κύριε Φλούδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χριστός Ανέστη σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Αλήθως, εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλο το προσωπικό των νοσοκομείων που θεωρώ είναι πάρα πολύ άξιο και υπηρέτησε με ευσυνειδησία όλο αυτό το χρονικό διάστημα και υπηρετεί με ευσυνειδησία και τα προηγούμενα χρόνια το σύστημα υγείας που υπηρετεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.